θεατές, καλησπέρα σας. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την κοινωνία μας και μαστίζει τον ανεπτυγμένο κυρίως κόσμο. Πολλές φορές σε εμάς τους ιερείς φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι μας εξομολογούνται πως διέρχονται μια περίοδο τραγική αδυναμίας και θλίψης. Συναντάμε λοιπόν ένα πολύ λεπτό σημείο τομής μεταξύ της πνευματικής τους ανησυχίας και της ψυχολογικής κατάστασης. Ένα σημείο τομής ή και συγκερασμού των συναισθημάτων μέσα στην πνευματική αλλά και την ψυχολογική σφαίρα, χωρίς να μένει απ' έξω και η προβολή των ζητημάτων αυτών και στη σωματική διάσταση. Το θέμα μας λοιπόν είναι η κατάθλιψη, αλλά θα επικεντρωθούμε όπως θα δούμε παρακάτω στο αξιολογικό προφίλ της κατάθλιψης. Ποια όμως είναι η έννοια της κατάθλιψης διαφέρει από την καταθλιπτική διάθεση. Για καταθλιπτική διάθεση μιλάμε όταν το άτομο κατακλείζεται από συναισθήματα έντονης στενοχώριας και απελπισίας, τα οποία το εμποδίζουν ακόμα και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Τομείς όπως η απόδοση στην εργασία, η όρεξη για φαγητό, ακόμη και ο ύπνος επηρεάζονται από τη διάθεση. Τα άτομα που εμφανίζουν καταθλιπτική διάθεση συνήθως νιώθουν ανήμπορα και απελπισμένα, και συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους για τα συναισθήματα αυτά. Η κατάθλιψη όμως είναι κάτι περισσότερο από το να νιώθουν δυστυχείς ή ανήμποροι και αναποτελεσματικοί για λίγες μέρες. Είναι κάτι πολύ πιο μίζων και βαρύ από την απλή εντό εισαγωγικών καταθλιπτική διάθεση. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να διέλθουν περιόδους έντονης θλίψης ή μελαγχολίας. Όμως, κατά την κατάθλιψη αισθάνεται κανείς επίμονα λυπημένος για εβδομάδες ή και για μήνες και όχι μόνο για λίγες ημέρες. Μάλιστα, δεν υπάρχει καμία στιγμή ή λόγος κατά τον οποίο η διάθεση μπορεί να ανορθωθεί. Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κατάθλιψη είναι ασήμαντο ζήτημα διάθεσης και όχι ένα σοβαρό πρόβλημα της υγείας. Η κατάθλιψη είναι μια πραγματική ασθένεια με πραγματικά συμπτώματα και δεν είναι ένα σημάδι δυναμία ή κάτι που μπορεί κανείς να ξεπεράσει ή να καταπολεμήσει έτσι απλά. Τα καλά νέα είναι ότι με τη σωστή θεραπεία και υποστήριξη οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν μια πλήρη αποκατάσταση. Σύμφωνα με επιστήμονες του επιστήμονε του τμήματο ψυχιατρική τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ στι ΗΠΑ, η πίστη. Βοηθάει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων. Όπω διαπιστώθηκε, οι ασθενεί με ψυχική διαταραχή που προσεύχονταν σημείωναν διπλάσια πρόοδο στην ψυχολογική του κατάσταση. Μάλιστα, όπω εξηγούν οι ειδικοί, η πίστη μειώνει και τι αυτοκτονικέ τάσει, τον αυτοκτονικό ιδεασμό δηλαδή, ή την επιθυμία για αυτοτραυματισμό. Μετά το πέρα τη θεραπεία, οι άνθρωποι που είχαν αναφέρει ότι είναι πιστοί και ότι συνηθίζουν να προσεύχονται, είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό τους πρόβλημα. Μία ακόμα εντυπωσιακή έρευνα που σχετίζει την υγεία με την προσευχή είναι αυτή που είχε λάβει χώρα στο Σαν Φραντζίσκο. Οι επιστήμονες ζήτησαν από 393 καρδιοπαθείς να δώσουν το όνομά τους σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε στα ωφέλη και στην επίδραση της προσευχής στην υγεία των ανθρώπων, χωρίς όμως να τους διευκρινίσουν ότι άλλοι θα προσεύχονταν για αυτούς. Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα αυτή, πήραν εξιτήριο στατιστικά σημαντικά νωρίτερα, ενώ δεν είχαν επιπλοκές κατά τις εγχειρήσει. Στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κολεγίου Εκπαίδευσης, Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας των Ψυχικών Διαταραχών, με γενικό θέμα τι συναισθηματικέ διαταραχέ και με διεθνή συμμετοχή, το οποίο έλαβε χώρα πριν λίγου μήνε, τον Οκτώβριο του 2013, στο ξενοδοχείο Κάραβελ στην Αθήνα, παρουσιάστηκε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα υπό τον τίτλο Το αξιολογικό προφίλ τη κατάθλιψη. Η Δ. Μαρία Βασιλιάδου, υπεύθυνη του τμήματο προαγωγή ψυχική υγεία τη πρώτη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή καθηγητέ τη πρώτη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εγινήτιο Νοσοκομείο, Διευθυντή κύριο Γεώργιο Παπαδημητρίου και η κυρία Μένη Μαλλιώρη, καθώ και οι ψυχολόγοι Ευαγγελία Κοντογιάννη και Γιώργο Χονδρομάρα, αλλά και οι συνεργάτη του τμήματο προαγωγή ψυχική υγεία, κυρία Μοσκούλα Βοηβόντα, ήταν η ομάδα η οποία παρουσίασε το θέμα αυτό, το οποίο ήταν ιδιαίτερα καινοτόμο και απέσπασε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Πριν όμω δούμε το αξιολογικό προφίλ, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο λεγόμενο γνωσιακό προφίλ της κατάθλιψης, προκειμένου να κατανοήσουμε ευκολότερα τα παρακάτω. Μαθαίνουμε από τον αρχαίο Έλληνα στοικό φιλόσοφο επίκτητο πως «Τα ράσει τους ανθρώπους ούτε τα του τους αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα». Δηλαδή, δηλαδή δεν είναι το γεγονός αυτό που μας ταράζει, αλλά η ερμηνεία του εκάστοτε γεγονότος. Α το δούμε με ένα παράδειγμα όπω το αναφέρει στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εφαρμοσμένη Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική η ψυχολόγο Υγεία και υποψήφια διδάκτωρ ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κρήτη, κυρία Πανορέα Ανδριοπούλου. Περπατά τον δρόμο, λέει, και κάποιο που γνωρίζει καλά περνάει από δίπλα σου χωρί να σου μιλήσει. Τι περνάει από το μυαλό σου. Πολλέ ερμηνείε μπορεί να δώσει κάποιο το παραπάνω γεγονό. Αν σκεφτώ ότι ο γνωστό μου ήταν αφηρημένο και δεν με πρόσεξε ή ότι ήταν μάλλον απορροφημένο στι σκέψει του, τότε το γεγονό ότι δεν μου μίλησε θα είναι για μένα αδιάφορο και θα συνεχίσω την καθημερινότητά μου. Αν όμω σκεφτώ ότι ο λόγο που δεν μου μίλησε είναι ότι δεν με συμπαθεί, και αυτό γιατί γενικά δεν είμαι συμπαθητικό άτομο, και τα λοιπά, θα καταλήξω μόνο χωρί φίλου, τότε θα αισθανθώ θλίψη και ίσω αρχίσω να αποφεύγω του ανθρώπου για να μην με απορρίψουν. Ακριβώς σε αυτή την αρχή του επίκτητου βασίζεται το γνωσιακό συμπεριφορικό μοντέλο. Η γνωσιακή συμπεριφορική σχολή αναπτύχθηκε στην Αμερική τη δεκαετία του 60 από τον ψυχίατρο Άρον Μπέκ. Ο Μπέκ μελέτησε με λεπτομέρεια άτομα που έπασχαν από κατάθλιψη και ανακάλυψε ότι τα άτομα αυτά είχαν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους, το μέλλον και τον κόσμο. Στις έρευνες του αυτές βασίστηκε το γνωσιακό μοντέλο θεραπείας. Σύμφωνα με τη θεωρία του Μπέκ, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά που μα επηρεάζουν σε επίπεδο συναισθήματο, συμπεριφορά και σωματικών αισθήσεων, αλλά το πώ εμεί αξιολογούμε ή με άλλα λόγια, τι σκεφτόμαστε για αυτά τα γεγονότα. Με την ίδια συλλογιστική, τα δύσφορα αυτά συναισθήματα, το άγχο, η κατάθλιψη, οι δυσλειτουργικέ συμπεριφορέ, π.χ. αποφεύγουν να μπω στο ή το αεροπλάνο, αλλά και τα σωματικά συμπτώματα ταχυκαρδία, δύσπνοια, εφίδρωση, δεν προκαλούνται από τα ερεθίσματα, αλλά από το πώς εμείς ερμηνεύουμε τα ερεθίσματα αυτά. Στην πορεία της θεραπείας, το άτομο εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει εκείνες τις σκέψεις που του προκαλούν δυσφορία ή δυσβάσταχτα συμπτώματα και στη συνέχεια με τη βοήθεια του θεραπευτή, αλλά και μια σειρά τεχνικών που διαθέτει αυτό το μοντέλο, μαθαίνει να ελέγχει την εγκυρότητα των σκέψεών του και τελικά να τις αμφισβητεί. Ο στόχος της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας είναι να γίνει ο θεραπευόμενος θεραπευτής του εαυτού του, μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί και μόνος του τα εργαλεία τεχνικές του μοντέλου αυτού. Ο στόχος αυτός εκφράζεται εύστοχα στην παρακάτω κινέζικη παροιμία. Δεν θα σου δώσω το ψάρι που θα φας, θα σε μάθω όμως να ψαρεύεις. Το αξιολογικό όπως και το γνωσιακό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο αναφέρει λοιπόν η ομάδα που το παρουσίασε στο συνέδριο του Κολεγίου Εκπαίδευσης Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας των Ψυχικών Διαταραχών βασίζεται στην αρχή ότι όχι αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα της ζωής αλλά ο τρόπος που ερμηνεύονται από τον άνθρωπο σχετίζεται με την ανάπτυξη διαφόρων ψυχικών διαταραχών μεταξύ των οποίων και η κατάθλιψη για την οποία μιλάμε σήμερα. Σύμφωνα με το γνωσιακό μοντέλο που προαναφέραμε, η κατάθλιψη συνοδεύεται από δυσλειτουργικέ νοητικέ κατασκευέ, οι οποίε σχετίζονται με τον τρόπο που τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό του, τον κόσμο και το μέλλον του, κατά την αρνητική γνωσιακή τριάδα για την κατάθλιψη, εαυτό, κόσμο, μέλλον, του Μπέκ, όπω προαναφέραμε, ενώ λειτουργικότερε νοητικέ κατασκευέ χαρακτηρίζουν συνήθω τον τρόπο που τα υγεία άτομα αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Σύμφωνα με το αξιολογικό μοντέλο, στην περίπτωση της κατάθλιψης, η αξιολόγηση των γεγονότων της ζωής μέσω των ανωτέρων εγκεφαλικών λειτουργιών σχετίζεται με συγκεκριμένες δυσλειτουργικές προαξιολογικές και μετααξιολογικές νοητικές κατασκευές και μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της εκπαίδευση. Η ανάπτυξη λειτουργικότερων αξιολογικών νοητικών κατασκευών, δηλαδή τρόπου να αξιολογούμε τον εαυτό μας, το μέλλον και τον κόσμο γύρω μας, για την αξιολόγηση όλων αυτών των καθημερινών ερεθισμάτων και των απαντήσεων στα γεγονότα τη ζωή αποτελεί βασικό στόχο του αξιολογικού μοντέλου. Δηλαδή, πριν την εκμάθηση του τρόπου ψαρέματος, όπω έλεγε η Κινέζικη Παρεμία, φαίνεται πω προτεραιότητα έχει η αξιολόγηση και ορθή κατανόηση τη σημασία τη εκμάθηση του ψαρέματο και η καλή διάθεση προ αυτή την επιλογή. Ο όρο αξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ χρησιμοποιείται για την περιγραφή των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών μέσω των οποίων απαρτιώνεται η αξιολόγηση των κάθε είδου ερεθισμάτων, πληροφοριών, καταστάσεων και γεγονότων τη ζωή, προκαλώντα στον οργανισμό αντίστοιχε σωματικές και ψυχοσυναισθηματικέ αντιδράσει. Στη διαδικασία πρόληψη και επεξεργασία των πληροφοριών είναι δυνατόν να συμβούν παραποιήσει τη αντίληψη τη πραγματικότητα, οι οποίες σχετίζονται με την παρουσία δυσλειτουργικών αξιολογικών νοητικών κατασκευών, δηλαδή δυσλειτουργικού τρόπου με τον οποίο αξιολογούμε τα γεγονότα. Η θεώρηση αυτή βασίστηκε αρχικά σε κλινικέ παρατηρήσει και υποστηρίχθηκε με τη χορήγηση του ειδικού ερωτηματολογίου δυσπροσαρμοστικών γνωσιών των Βασιλιάδου και Γκολμπεργκ σε ασθενεί με κατάθλιψη. Οι προαξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ χαρακτηρίζουν προημότερα στάδια ανάπτυξη των εγκεφαλικών λειτουργιών, όπω για παράδειγμα την πρώιμη παιδική ηλικία, προκαλώντα σχεδόν αυτοματοποιημένε αντιδράσει του οργανισμού, ανάλογε προ την πρωταρχική αδρή βίωση των ερεθισμάτων, ω ευχάριστα ή ω δυσάρεστα. Οι αξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ χαρακτηρίζουν προόριμα στάδια ανάπτυξη των εγκεφαλικών λειτουργιών, όπω για παράδειγμα την νόψιμη παιδική ηλικία και την εφηβεία πυροδοτώντα ή μη τροπισμού και καθέξιν θετικέ ή αρνητικέ αντιδράσει προ τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, αντίστοιχε προ το τι έχει θεωρηθεί ω επιθυμητό ή ω αποφευκταίο. Οι μεταξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ τέλο χαρακτηρίζουν οριμότερα στάδια ανάπτυξη των εγκεφαλικών λειτουργιών, όπω για παράδειγμα την όψιμη εφηβεία και την ενήλικη ζωή, προσδιορίζοντα οριμότερε διερμηνίε τη πραγματικότητα και ανάλογες βιοψυχοκοινωνικές στάσεις του οργανισμού, αντίστοιχες προς το τι εννοείται ως εποφελές ή ως επιβλαβές. Τρεις κατηγορίες δυσλειτουργικών νοητικών κατασκευών, οι οποίες, σύμφωνα με τα παραπάνω, χαρακτηρίζουν το αξιολογικό προφίλ της κατάθλιψης και αφορούν στην αξιολόγηση του εαυτού, του κόσμου και του μέλλοντος, κατά ΜΠΕΚ, παρουσιάζονται παρακάτω και συζητώνται συγκεκριμένε δεξιότητε για την ανάπτυξη λειτουργικότερων αξιολογικών νοητικών κατασκευών με στόχο την ενίσχυση και προστασία της ψυχικής υγείας. Μουσική Σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου, η αξιολόγηση των πληροφοριών γίνεται σχεδόν αυτόματα, καθώς δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι ανώτεροι εγκεφαλικοί μηχανισμοί ελέγχου, και τα ερεθίσματα αξιολογούνται ω ευχάριστα ή δυσάρεστα, εξυπηρετώντα κυρίω την επιβίωση. Σύμφωνα με το αξιολογικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, αυτέ είναι οι προαξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ που αναφέραμε και πριν, οι οποίε αναπτύσσονται σε πρώιμα στάδια τη ανάπτυξη, αποτελούν σχεδόν αυτόματε προλογικέ αξιολογήσει των ερεθισμάτων, τα οποία γίνονται αντιληπτά με αδρό κυρίω τρόπο, ω ευχάριστα ή δυσάριστα, προκαλώντα τον οργανισμό αντίστοιχου θετικού ή αρνητικού τροπισμού και αποκρίσει. Σε αυτή την ηλικία, το άτομο θεωρείται πω κυριαρχείται από μια διάθεση αναζήτηση, για να το εξηγήσουμε πιο απλά, μέσω τη οποία οθείται σε δράσει που εξασφαλίζουν την επιβίωσή του, όπω του χάρη στην αποφυγή του πόνου, στην αναζήτηση τη τροφή κτλ. Αυτή η απαραίτητη για την επιβίωση λειτουργία είναι δυνατό να εξελιχθεί σε άλλο, άλλο βαθμό σε εξαρτητική διάθεση αναζήτηση της διέγερσης εγκεφαλικών περιοχών που σχετίζονται με την παραγωγή ευχάριστων συναισθημάτων, οδηγώντας σε ψυχοσυναισθηματικές επιλογές και δράσεις που ενίοτε δεν σχετίζονται με την επιβίωση ή την ποιότητα ζωής, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις είναι δυνατόν ακόμα και να τις απειλούν. Τέτοιες εθιστικές συμπεριφορές αναζήτησης επιβλαβών αισθημάτων ευχαρίστησης πριν ή παρά την πληρέστερη ανάπτυξη των ανωτέρων εγκεφαλικών μηχανισμών αξιολόγησης, έχει δειχθεί ότι σχετίζονται σε ένα βαθμό με την εκδήλωση συμπτωμάτων κατάθλιψης. Μετά τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου και τις προαξιολογικές νοητικές κατασκευές που αναφέραμε προηγουμένως, ας δούμε τώρα τις αξιολογικές νοητικές κατασκευές. Οι αξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ εκφράζουν λογικοσυναισθηματικέ απαντήσει στα περιβαλλοντικά αρεθίσματα, αντίστοιχε προ το τι έχει αξιολογηθεί από το άτομο ω επιθυμητό και τι ως αποφευκταίο, προκαλώντα στον οργανισμό αντίστοιχε κλήσεις, τάσει ή τροπισμούς. Οι αξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ είναι δυνατόν να δυσλειτουργούν και να μην λειτουργούν προ όφελο τη επιβίωση ή τη ποιότητα ζωή. Σε περιπτώσει επικράτηση δυσλειτουργικών προαξιολογικών νοητικών κατασκευών, όπω αναφέραμε πριν, στι περιπτώσει αυτέ, ερεθίσματα ή γεγονότα που έχουν προαξιολογηθεί ω ευχάριστα θεωρούνται αυτόματα και ω επιθυμητά, ακόμη και αν είναι απειλητικά ή επιβλαβή για το άτομο, όπω για παράδειγμα η συχνή ή υπερβολική λήψη ζάχαρη, και αντίθετα, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για τον οργανισμό, ίσω θεωρηθεί ω μη επιθυμητό και να αποφευχθεί γιατί είχε προαξιολογηθεί ω δυσάρεστο στο παρελθόν όπω για παράδειγμα η λήψη τροφών όπω τα λιγότερα νόστιμα λαχανικά ή τα ξινά φρούτα. Είναι προφανέ ότι χωρί την παρέμβαση των ανωτέρων εγκεφαλικών λειτουργιών αξιολόγηση και ελέγχου οι αξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ είναι δυνατόν να υιοθετούν βιοψυχοκοινωνικέ συμπεριφορέ αναζήτηση ή αποφυγή απέναντι στα κάθε είδου ερεθίσματα ανάλογα με το αν αυτά αξιολογούνται ω επιθυμητά ή μη. Λόγω τη φύση του φαίνεται ότι οι δυσλειτουργικέ αξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ αντιστοιχούν σε ένα βαθμό προ τι δυσλειτουργικέ ή αρνητικέ γνωσίε του γνωσιακού ψυχοθεραπευτικού μοντέλου που προαναφέραμε, οι οποίε θεωρείται πω σχετίζονται με την ανάπτυξη συναισθηματικών και αγχωδών διαταραχών. Οι μεταξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ χαρακτηρίζουν οριμότερα στάδια ανάπτυξη και αποτελούν μεταλογικέ αξιολογήσει των ερεθισμάτων, καταστάσεων ή γεγονότων τη ζωή, προσδιορίζοντα τα όσο ωφέλιμα ή επιβλαβή για την επιβίωση και την ποιότητα τη ζωή. Η ενεργοποίηση των οριμότερων αυτών μηχανισμών αξιολόγηση μπορεί σε έναν βαθμό να ρυθμίσει τι αξιολογικέ και προαξιολογικέ νοητικέ κατασκευέ, καθώ με βάση του καθορισμό του τι θεωρείται πλέον Οφέλιμο ή επιβλαβέ, μπορεί να καθοριστεί και το τι θα εκλειφθεί ως επιθυμητό ή ω αποφευκταίο, και κατ' επέκταση, τι θα γίνει αισθητό ευχάριστο και τι ω δυσάρεστο. Η ψυχοσυναισθηματική οριμότητα του ατόμου και η αυτοβελτίωση προαπαιτούν την ενεργοποίηση των ανώτερων προβλεπτικών λειτουργιών του εγκεφάλου ώστε να προβαίνει σε λειτουργικέ αποφάσει και ενέργειε που τον ωφελούν. Η ενεργοποίηση των εγκεφαλικών αυτών λειτουργιών και του μεταξιολογικού ελέγχου μπορεί να ρυθμίσουν προ όφελο του ατόμου τα προηγούμενα δύο είδη αξιολογικών νοητικών κατασκευών, των προαξιολογικών και αξιολογικών που αναφέραμε, και vice versa, και γι' αυτό αποτελούν ένα σημαντικό θεραπευτικό στόχο για το αξιολογικό μοντέλο. Και εδώ, στο σημείο αυτό, υπησέρχονται οι αξιολογικέ δεξιότητε και η προαγωγή τη ψυχική υγεία. Έχει δειχθεί ότι η ενεργοποίηση μέσω ειδικών δεξιοτήτων των φυσικών βιοψυχικών μηχανισμών που ενισχύουν την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα έναντι καθημερινών προβλημάτων ή γεγονότων ζωή, παράγει ένα είδο ανοσοποίηση έναντι παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Εκτιμάται πω για την καταθλ, πολέμηση τη κατάθλιψη, αποτελεσματικέ προσεγγίσεις παράλληλα προ εκείνε που στοχεύουν στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, είναι εκείνε που στοχεύουν στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται θετικά με την ψυχική υγεία. Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης οι δυσλειτουργικές αξιολογικές νοητικές κατασκευές μπορούν να τροποποιηθούν σε λειτουργικότερες και να συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της πρόγνωσης και της πορείας της ψυχικής διαταραχής και ενδεχομένως και στη μείωση της ευαλωτότητας έναντι στρεσογόνων γεγονότων στο μέλλον. Το αξιολογικό μοντέλο στοχεύει μέσω προγραμμάτων εκπαίδευση στην προαγωγή τη ψυχική υγεία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών που σχετίζονται θετικά με την ψυχική υγεία και ενδεχομένω με ένα είδο ανοσοποίηση έναντι στρεσογόνων παραγόντων. Έχει τέλο υποστηριχθεί ότι οι επαγγελματίε υγεία, χωρί απαραίτητη εμπειρία σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, μετά από κατάλληλη βραχεία εκπαίδευση, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην τροποποίηση των δυσπροσαρμοστικών αξιολογικών νοητικών κατασκευών των ασθενών του, χρησιμοποιώντα την τριαξονική διάταξη του ΜΠΕΚ, εαυτό κόσμο, μέλλον, του ερωτηματολογίου δυσπροσαρμοστικών γνωσιών που προαναφέραμε. Με στόχο την ενίσχυση και προστασία τη ψυχική υγεία μέσω τη ανάπτυξη προσαρμοστικότερων μηχανισμών αξιολόγηση σε λιγότερο ή περισσότερο ευάλωτου πληθυσμού, το αξιολογικό μοντέλο έχει προτείνει την εκπαίδευση σε δεξιότητε δημιουργικής αξιολόγησης του εαυτού, ταυτότητα του κόσμου, προσαρμογή και του μέλλοντος, δημιουργικότητα. <ΣΣΣΣΣ> Το αξιολογικό προφίλ της κατάθλιψης αφορά λειτουργικέ, προαξιολογικές, αξιολογικές και μετααξιολογικές νοητικές κατασκευές οι οποίες σχετίζονται με κάποιο βαθμό ανεπάρκειας των ομοιοστατικών ψυχοπροστατευτικών μηχανισμών, οι οποίοι φυσιολογικά συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι δυνητικά ψυχοτραυματικών καταστάσεων και γεγονότων της ζωής. Οι δυσλειτουργικές αυτές νοητικές κατασκευές μπορούν να τροποποιηθούν σε λειτουργικότερες μέσω της κατάλληλη εκπαίδευση, όπως είπαμε πριν, με στόχο την ενίσχυση των βιοψυχοκοινωνικών μηχανισμών άμυνας του ατόμου εναντί μελλοντικών Στρεσογόνων γεγονότων. Η εκπαίδευση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με στόχο την ενίσχυση λειτουργικότερων τρόπων αξιολόγηση τη πραγματικότητα σε ασθενεί με κατάθλιψη μέσω τη χρήση των αξώνων του ερωτηματολογίου τη Προσαρμοστικών Γνωσιών έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα και δεν απαιτεί προηγούμενη εκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Εμβαθύνοντα λιγάκι, αγαπητοί μα τηλεθεατέ, στο δύσκολο αλλά υπέροχο αυτό κείμενο τη Δ. Μαρία Βασιλιάδου και των συνεργατών τη για το αξιολογικό προφίλ τη κατάθλιψη και εμένοντα τι αναφορέ περί υγιών προτύπων αλλά και περί ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοαξιολόγηση, ανάπτυξη τη ταυτότητα, τη προσαρμογή και τη δημιουργικότητα, αντιλαμβανόμαστε πω εδώ παρουσιάζεται ένα υπέροχο σύστημα αξιών, ένα μποστάνι, α πούμε ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, χριστών ηθών, ανάλογο με εκείνο που οι πατέρες της Εκκλησίας μας για αιώνες περιέγραφαν στα θαυμαστά τους πονήματα. Για πρώτη φορά αντικρίζουμε ως ανθρωπότητα μια τόσο στενή επαφή και αν θέλετε και συμπόρευση της επιστήμης με την πατρολογία. Αρκεί να αναλογιστούμε εδώ πως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μίλησε για τα πάθη που οδηγούν στην νόσο και για τη φυλακή των αισθήσεων αλλά και για τον ηγεμόνα νου που τόσο όμορφα είδαμε να παρουσιάζονται ως αξίες σε αυτό το αξιολογικό μοντέλο. Ο Αβάς ο Σύρος, ταυτίζει τον κόσμο με τα πάθη. Λέγει λοιπόν πως όταν θέλουμε να ονομάσουμε όλα τα πάθη μαζί, τα λέμε κόσμο. Και όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε και να δώσουμε στο καθένα το όνομά του, το ονομάζουμε πάθη. Και τα πάθη, καθώς διαδέχονται το ένα το άλλο, σχηματίζουν τον δρόμο του κόσμου και όπου τελειώνει τα πάθη, εκεί πάβει να υπάρχει ο δρόμος του κόσμου. Όπου πάψει η ενέργεια των παθών, εκεί πεθαίνει μαζί τους και ο κόσμος. Με δύο λόγια, ο κόσμος είναι η εμπαθή ζωή και το σαρκικό φρόνημα. Όποιος απαλλαγεί από τα πάθη του, έχει εξέλθει από τον κόσμο. Πόσο όμορφο, ευχάριστο και συνταρακτικό είναι για τον χριστιανό που επικαλείται τη βοήθεια του Θεού σε κάθε πτυχή της ζωής του, να έρχεται τώρα η επιστήμη και να επιβεβαιώνει πως οι αξίες και η ηθική Σώζουν και πως η προσευχή, προσευχή είναι ένα ρεαλιστικό εργαλείο πέραν από κάθε πλασίμπο. Τα αισθήματα μπορεί να παραπλανήσουν, αλλά ο λόγος του Θεού στέκεται στερεός και απαράλλαχτος. Πρέπει να διατηρήσει όλος ο κόσμος δυνατή την πίστη στο Θεό και να κρατηθεί από Αυτόν όταν περνά θλίψεις και δοκιμασίες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός ποτέ δεν θα επιτρέψει να δοκιμαστούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστολή Παύλου. Παρόλο που η κατάθλιψη δεν είναι αμαρτία, κάποιο είναι υπεύθυνο για το πώ αντιμετωπίζει τη θλίψη του, συμπεριλαμβανομένη και τη αποδοχή τη κατάστασή του, αλλά και τη αποδοχή τη ειδική βοήθεια που χρειάζεται. Α προσφέρουμε λοιπόν, λέγει ο Θεό Παύλο, συνεχώ στο Θεό διά του Ιησού, σαν θυσία τον ύμνο μα, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μα, που ομολογούν το μεγαλείο του. Η ηθική ζωή μας κατά Χριστόν, η πίστη μας και η προσευχή λοιπόν αγαπητή μας, ασπίδα έναντι των επιθέσεων του εχθρού της σωτηρίας μας, του διαβόλου. Αυτού που δεν θέλει να δεχτούμε πως μπορεί να πάσχουμε και πως μπορεί να χρειαστούμε τη βοήθεια του ειδικού, αλλά και του πνευματικού και της προσευχής μας. Συγχώρησόν μου Κύριε τα πλήθη των αμαρτημάτων, θεράπευσόν με από του πλήθους των παθών μου. Δώσ' Κύριε ή να μη σε λυπήσω ποτέ πλέον ένα παθών, τον Κύριε Ευσάντων την αθλίαν ψυχή μου. Άρον απ' μου τον κλειών τον βαρύν της αμαρτίας. Αποδίωξον απ' μου πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσόν μου Κύριε την ζωήν και την ψυχήν. Καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Όπως δυνηθώ εκφυγήν από τα πονηρά πνεύματα τα εμπειούνται εμεί το σκότος και των ζώφων, την απόγνωσιν και την κόλασιν. Ανόρθωσόν με από και στρομνής κακόσεως. Η κατάθλιψη και ο φόβος και η εχμαλωσία των λογισμών μου αποστραφεί το σαναπαιμού. Κύριε γεννηθεί το σύος θέλεις. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.